Το αστυνομικό μας δελτίο. Οικογενειακή τραγωδία το πρωί στη Νίκαια. Ένας 64χρονος σκότωσε το γαμπρό του και αυτοκτόνησε. Ο Φάνης Καραμπατσάκης έχει τις λεπτομέρειες. Φάνη. Και αυτό το έγκλημα που προσομοιάζει με αντίστοιχο έγκλημα πρόσφατα στην Αγία Βαρβάρα έγινε μπροστά στα μάτια του ανήλικου παιδιού του θύματος και μάλιστα μόλις 4,5-5 ετών. Την ώρα της δολοφονίας του πατέρα του από τον παππού του, το παιδί φέρεται να βρισκόταν στο μπαλκόνι και σύμφωνα με μαρτυρίες φώναζε στη μητέρα του που ήταν μέσα στο διαμέρισμα «Μαμά, έλα έξω, σκοτώνει τον μπαμπά». «Μαμά, ένας κακός άνθρωπος σκοτώνει τον μπαμπά». Και δεύτερο παιδί το ζευγάρι, μόλις 1,5 έτους, που και αυτό μένει πλέον ορφανό από πατέρα, ο δράστης, ο πεθερός, 64 ετών, είχε έρθει από τη Θεσσαλονίκη όπου ζούσε, με σκοπό όπως φαίνεται να σκοτώσει το 40χρονο γαμπρό του, διότι σύμφωνα με την αστυνομία τον είχε εγκαταλείψει η σύζυγος του δράστη, η πεθερά, και νόμιζε ο δράστης ότι την έκρυβε το ζευγάρι στην Αθήνα και, εν πάση περιπτώσει, ότι ο γαμπρός ήταν υπαίτιος για τον χωρισμό. Σύμφωνα με μαρτυρίες, το έγκλημα αυτό έγινε στις 8 η ώρα το πρωί έξω από τον γκαράζ που βλέπετε πίσω μου, όταν το θύμα επιχειρούσε να βγει με το αυτοκίνητό του, άνοιξε πυρ 2 φορές ο δράστης και στη συνέχεια έστρεψε την καραμπίνα πάνω του και αυτοκτόνησε. Μάλιστα. Φάνη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Επίσης, και πάμε... να πω κλείνοντας μήνα ότι σύμφωνα με μαρτυρίες κακοποιούσε και όλα στη σύζυγό του ο δράστης και αυτός ήταν ο λόγος που τον είχε καταλήψει. Φάνη, πάμε να ακούσουμε λίγο νωρίτερα ακριβώς τι σου είπαν μάρτυρες αυτού του φωνικού στη Νίκαια σήμερα το πρωί. Ακούω έναν πυροβολισμό και ουρλιαχτά. Βγάζω το κεφάλι μου από το παράθυρο και βλέπω στο απέναντι πεζοδρόμιο κάποιον με ένα σκούφο να φοράει και μία καραμπίνα και να ξαναπυροβολεί για δεύτερη φορά. Μετά τη δεύτερη φορά δεν ξανά άκουσα ουρλιαχτά. Βλέπω την κοπέλα που μένει απέναντι να έχει βγει στο μπαλκόνι και να φωνάζει «Στέλιο, Στέλιο, έμπα μέσα, Στέλιο, έμπα μέσα, βοήθεια, βοήθεια». Αυτός που είχε την καραμπίνα φεύγει λίγο προς τα δεξιά, ακούω έναν τρίτο πυροβολισμό και τον χάνω από τα μάτια μου. Προφανώς γιατί αυτοκτόνησε και έπεσε, δεν τον ξαναείδα. Η γυναίκα του θύματος σημαίνει ακριβώς δίπλα, ήταν έξω η κοπέλα, το είδε δηλαδή. Μπροστά τα είδωλα. Με δύο παιδάκια που έχει, είναι καλή οικογένεια. Δεν υπήρχε κάποιο, ας πούμε. Τώρα ξαφνικά το τι έγινε και τι μεσολάβησε και έγινε, δεν το ξέρουμε αυτό εδώ. Το δρόμο ήταν ο πεθερός. Νεκρός. Απ' έξω, όχι. Απ' έξω. Και μετά μπήκε μέσα, κάτι θα έχει παροκύψει πριν. Μπήκε μέσα και... Πόσοι πυροβολισμούς άκουσατε? Δύο πυροβολισμούς. Δύο. Ξέρετε το θύμα? Εδώ γείτονας είναι. Έχει παιδάκια? Βέβαια έχει παιδάκια, βέβαια.